Γεια χαρά σε όλου. Είμαι ο Άγγελο Κυρίτσι. Ο παρουσιαστή που όπω και το κινητό σου προτιμάει να μένει μακριά από το νερό πάση θυσία. Να χαίρεστε λοιπόν που οι οσμέ δεν μεταδίδονται μέσω ίντερνετ. Το νερό και τα υγρά που βασίζονται σε αυτό είναι ο μεγαλύτερο εχθρό των ηλεκτρονικών. Αν πέσει στο λάθο σημείο, ακόμα και μία σταγόνα νερό είναι δυνατόν να προξενήσει κύκλωμα που ενδεχομένω να καταστρέψει τη συσκευή. Πόσο μάλλον αν ολόκληρη συσκευή βυθιστεί στο νερό. Όπω να μπει στη θάλασσα έχοντα ξεχάσει το κινητό στην τσέπη ή να σου πει στην τουαλέτα. Και α μην κρυβόμαστε. Για κάποιου, αυτά τα δύο ταυτίζονται. Ξέρει εσύ, μην κάνει τον αδιάφορο. Όμω, οι θάλασσε και οι τουαλέτε δεν είναι ο μόνο υγρό κίνδυνο. Από την απλή βροχή και λακκούβε με νερό στον δρόμο, μέχρι να έχει τη συσκευή πάνω στο τραπέζι, δίπλα στο ποτήρι με το φραπέ, το χυμό ή την πύρα, υπάρχουν αρκετέ ευκαιρίε για ατυχήματα που θα στείλουν να αγοράσει νέα συσκευή. Από την άλλη, βέβαια, όλο και περισσότερα κινητά χαρακτηρίζονται ω αδιάβροχα. Μάλιστα, στι διαφημίσει αυτών των μοντέλων βλέπουμε τα περνάνε κάτω από τρεχούμενο νερό. Ακόμα και τα βυθίζω σε λίμνε και πισίνε την ώρα που είναι σε λειτουργία για υποβρύχια φωτογραφία. Στην πράξη όμω τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι διαφορά έχει ο όρο αδιάβροχο από τον όρο ανθεκτικό στο νερό. Τι σημαίνει το IP68 και οι άλλε σχετικέ βαθμίδε. Και γιατί όταν νομίζει πω ένα αδιάβροχο κινητό είναι απόλυτα ασφαλή από το νερό, είναι. Για ηλίθιους! όταν κάποιο αγοράζει ένα κινητό που το διαφημίζουν να λειτουργεί μέσα σε σελίδε και πισίνε, θεωρεί πω αυτό το κινητό είναι αδιάβροχο. Στην πραγματικότητα όμω, κανένα κινητό δεν είναι απολύτω και 100% αδιάβροχο υπό οποιασδήποτε συνθήκε. Ο σωστό όρο είναι ανθεκτικό στο νερό. Οι αντίστοιχε ορολογίε στα αγγλικά είναι waterproof και water resistant. Βλέπετε, ο χαρακτηρισμό αδιάβροχο είναι απόλυτο. Αν φορά αδιάβροχε γαλότσε, περιμένει βουτύξει το πόδι σου μια με νερό στο δρόμο και δεν θα περάσει καθόλου νερό στην κάλτσα. Εκτό βέβαια αν το βάθο τη λακκούβα φτάνει στο γόνατο, που δεν είναι και απίθανο για του ελληνικού δρόμου. Στα κινητά όμω, το να είναι μια συσκευή απόλυτα διάβροχη υπό οποιασδήποτε συνθήκε, όπω η γαλότσα, είναι πρακτικά αδύνατον. Α πάρουμε ένα απλό κινητό που δεν διαφημίζεται ω ανθεκτικό στο νερό. Το μεγαλύτερο κομμάτι τη επιφάνειά του είναι πρακτικά διάβροχο. Αν πέσει μια σταγόνα στο κέντρο τη οθόνη, η συσκευή δεν πρόκειται να πάθει τίποτα ή αν την ακουμπήσει ένα τραπέζι με σταγόνι με νερό. Το πραγματικό πρόβλημα είναι στι σοπέ και τι ενώσει τη συσκευή. Αυτέ είναι τα αδύναμα σημεία στο σχεδιασμό του κινητού. Αν ρίξει κατά λάθο ένα ποτήρι με νερό στο κινητό ή το κινητό σου πέσει στην τουαλέτα, από εκείνη τα σημεία θα εισχωρήσει το νερό στα κυκλώματα. Αρχικά είναι οι θύρε. για τη φόρτιση, την κάρτα SIM ή και την κάρτα SD. Α, και για τα ακουστικά. Σε όσα μοντέλα δεν κόλλησαν το ηλίθιο κουράγιο τη Apple. Ύστερα είναι το ηχείο το μικρόφωνο και τη γόνο πέσει εξαερισμού. Στο παρελθόν είχαμε κινητά με αφαιρούμενη μπαταρία που πλέον τείνουν να γίνουν μουσιακό είδο. Το να μην υπάρχει καπάκι την μπαταρία βοηθάει στην αντοχή στο νερό. Όμω οι κινητά που δεν έχουν σχεδιαστεί ω ανθεκτικά στο νερό, ακόμα και το σημείο που ενώνεται η οθόνη με το σώμα, συνήθω δεν είναι απόλυτα υδατοστήγε. Το πρόβλημα με το διάβροχο κινητό είναι πω κατασκευαστικά είναι αδύνατον να εξαφανιστούν όλε οι οπέ. Θεωρητικά, ένα κινητό θα μπορούσε να μην έχει καθόλου να υποστηρίζει μόνο ασύρματη φόρτιση. Θα μπορούσε επίση να μην έχει υποδοχή για κάρτα SIM, να δέχεται μόνο κάποιο είδου εικονική SIM. Και πάλι όμω θα χρειαζόταν ηχείο και μικρόφωνο. Οι κατασκευαστέ λοιπόν, όταν σχεδιάζουν ένα αδιάβροχο κινητό, χρησιμοποιούν μια σειρά πατέντε για τι οπέ που δεν μπορούν να αποφύγουν. Θα χρησιμοποιήσουν μια σειρά από ελαστικά υλικά, ειδικέ φλάντζε και τσιμούχε. Θα βρούμε τέτοια υλικά στην ένωση ανάμεσα στην οθόνη και το σώμα και στο πίσω μέρο των θυρών όπω το USB. Κάτω από τα πλαϊνά κουμπιά συνήθω θα βρουν μια επίστροση σιλικόνη ανάμεσα στο φυσικό κουμπί στο εξωτερικό τη συσκευή και στον διακόπτη ή την επαφή που είναι απευθεία πάνω στην πλακέτα. Το πιο δύσκολο σημείο είναι στο ηχείο και το μικρόφωνο. Όχι μόνο γιατί χρειάζονται τρύπε, αλλά γιατί το κινητό θα πρέπει να είναι αδιάβροχο, χωρί να είναι αεροστογέ. Αν το κινητό ήταν αεροστογέ, θα είχε σοβαρό πρόβλημα με τον ήχο, που ουσιαστικά είναι η του αέρα. Επιπλέον, ένα εντελώ αεροστογή τηλέφωνο θα μπορούσε να έχει διαφορετική ατμοσφαιρική πίεση εσωτερικά και εξωτερικά. Αν η εξωτερική πίεση ήταν μεγαλύτερη, θα έκανε τα ελαστικά υλικά να υποχωρήσουν και να αφήσουν να περάσει αέρα και νερό. Για να λύσουν αυτό το πρόβλημα, οι κατασκευαστέ εφαρμόζουν διαφορετικέ πατέντε. Αυτέ μπορεί να είναι αποσύντε με εξαιρετικά μικρέ τρύπε μέχρι αδιάβροχε με μεμβράνε, που αφήνουν να περάσει ο αέρα και να εξώνει την ατμοσφαιρική πίεση χωρί να περνάει το νερό. Τέλο, οι ανθεκτικέ στο νερό συσκευέ απενεργοποιούν εντελώ ακάλυπτε θύρε όπω το USB, όταν για να μην υπάρξει περίπτωση βλαχικυκλώματο. Το πρόβλημα με όλε αυτέ τι πατέντε είναι πω ξεκολουθούν να είναι αδύναμα σημεία στο κινητό. Που σημαίνει πω αν το νερό έχει αρκετή πίεση, θα καταφέρει να τα παραβιάσει. Πώ είναι λοιπόν η πίεση που μπορεί να αντέξει ένα κινητό, Αυτό έρχεται να απαντήσει η πιστοποίηση Ingress Protection ή αλλιώ IP, η οποία συνοδεύεται από δύο αριθμού και ίσω ένα γράμμα. σω έχετε την πιστοποίηση IP67, IP68 και 69 69K. Σαν κυριολεκτική μετάφραση, το Ingress Protection σημαίνει προστασία από την είσοδο. Αναφέρεται στο κατά πόσο η συσκευή είναι πιστοποιημένη για να εμποδίσει την είσοδο στερεών και υγρών στοιχείων στο εσωτερικό. Αρχικά, να τονίσουμε πω η πιστοποίηση IP δεν δημιουργήθηκε ειδικά για τα κινητά. Χρησιμοποιείται σε μέτρη του άλλου τομεί, από απλέ βαλβίδε μέχρι ολόκληρα οχήματα και βιομηχανικό εξοπλισμό. Από εκεί και πέρα, οι αριθμοί και τα γράμματα που ακολουθούν το IP σημαίνουν διαφορετικά πράγματα Ανάλογα με τη θέση του. Ο πρώτο αριθμό υποδεικνύει πόσο ανθεκτική είναι η συσκευή όσον αφορά στέρεα σωματίδια. Η κλίμακα είναι από το 0 μέχρι το 6. Το IP0 σημαίνει πω η συσκευή δεν έχει καμία προστασία όσον αφορά την είσοδο φυσικών αντικειμένων στο εσωτερικό τη. Το IP2 σημαίνει πω δεν χωράει να πέρασουν δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα αντίστοιχου μεγέθου στο εσωτερικό. Με το IP5, μια συσκευή είναι ανθεκτική σε σκόνη. Αυτό σημαίνει ότι δεν την εμποδίζει εντελώ, αλλά η σκόνη που θα πέρασει στο εσωτερικό δεν εμποδίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού. Στο IP6, την υψηλότερη βαθμίδα, πλέον μιλάμε για μια συσκευή η οποία δεν επιτρέπει να περάσει καθόλου σκόνη στο εσωτερικό. Είναι ερμητικά κλεισμένη. Ο δεύτερο αριθμό είναι αυτό που μα ενδιαφέρει όσον αφορά το διάβροχο κινητό. Είναι η προστασία από την είσοδο υγρών. Η κλίμακα αυτή έχει 11 βαθμίδε. Είναι από το 0 έω το 9 και έχει και κάποιου αριθμού σε παραλλαγή με το γράμμα K. Α πούμε λοιπόν πω έχουμε ένα κινητό που είναι πιστοποιημένο για απόλυτη προστασία από τη σκόνη. Δηλαδή, ο πρώτο αριθμό είναι 6. Από το IP61 μέχρι το IP66 και 66K σημαίνει πω η συσκευή είναι αδιάβροχη όσον αφορά στα γονίδια νερού με αυξανόμενη ισχύ. Δεν μπορεί όμω να βυθιστεί εντελώ στο νερό. Το IP67 σημαίνει πω το κινητό μπορεί να βυθιστεί στο νερό, αλλά μέχρι 1 μέτρο βάθο και για μέγιστη χρονική διάρκεια 30 λεπτά. Αν πάει πιο βαθιά από το 1 μέτρο ή μείνει περισσότερα από 30 λεπτά κάτω από το νερό, η πίεση του νερού θα παραβιάσει τι αδιάβροχε προστασίε του κατασκευαστή. Το IP68 επιτρέπει βύθιση σε νερό με βάθο άνω του 1 μέτρου και τυπικά μέχρι τα 3 μέτρα. Είναι η μεγαλύτερη πιστοποίηση που θα βρούμε σε κινητά. Η ανώτερη βαθμίδα είναι το IP69K, το οποίο όμω δεν έχει να κάνει με βύθιση στο νερό, αλλά με δέσμη νερού με υψηλή πίεση και θερμοκρασία. Συγκεκριμένα, μια συσκευή IP69K μπορεί να αντέξει μια δέσμη που μεταφέρει μέχρι 16 λίτρα ανα λεπτό με πίεση 100 bar και θερμοκρασία 80 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, θεωρητικά, ένα κινητό με πιστοποίηση IP69K θα μπορούσε να επιβιώσει για μερικά λεπτά σε πλυντήριο πιάτων στο αποκορύφωμα του κύκλου πλήση χωρί απορριπαντικό. Όμω, δεν γνωρίζουμε κανένα κινητό που να έχει την συγκεκριμένη πιστοποίηση. Συνήθω θα βρούμε IP67 ή IP68. Οπότε, μη βάλει το κινητό στο πλυντήριο πιάτων. Ή, άμα θέλει, βάλει Δικό σου είναι. Δεν είμαι ο πατέρα σου να σου πω τι να κάνει. Άμα θε, και στο blender. Τι σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά. Ότι άμα πάρουμε ένα κινητό με πιστοποίηση IP68 μπορούμε να βουτάμε μαζί του στη θάλασσα μέχρι τα 3 μέτρα. Όχι ακριβώς. Ξέρεις τι έχει στο ιστορικό του κάθε αδιάβροχο κινητό της αγοράς χωρίς καμία εξαίρεση. Ένα ειδικό αυτοκόλλητο που αν βραχεί αλλάζει χρώμα. Αυτό το αυτοκόλλητο δείχνει πως μπήκε νερό στο τηλέφωνο άσχετα αν αργότερα το νερό στα γνώση. Αν το κινητό χαλάσει για οποιοδήποτε λόγο εντός της εγγύησης. το πας στο σέρβις και δείτε το αυτοκόλλητο με το αλλαγμένο χρώμα, η εγγύηση πάβει αυτόματα να ισχύει και θα πρέπει να πληρώσει την επισκευή. Ο λόγο που υπάρχει αυτό το αυτοκόλλητο ακόμα και σε διάβρυχε συσκευέ είναι πω το θέμα του νερού είναι πιο περίπλοκο όπω φαίνεται. Αρχικά, η πιστοποίηση IP67 ή 68 λέει πω το κινητό είναι ανθεκτικό στο νερό όταν είναι καινούριο, του κουτιού. Βλέπετε, τα ελαστικά και κολόδια υλικά που φροντίζουν την αδιαβροχοποίηση δεν έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωή. Με τον καιρό, και με βάση άλλου παράγοντε, όπω η θερμοκρασία, αυτά τα ελαστικά αναπόφευκτα θα ξεραθούν. Από κάποια στιγμή και μετά, η αδιάβροχη προστασία θα έχει πάει περίπατο. Ταυτόχρονα όμω, παίζει ρόλο και το είδο του νερού. Οι πιστοποιήσει αναφέρονται σε απλό πόσιμο νερό. Για νερό πισίνα με χλώριο και άλλα χημικά, το IP67 είναι ακατάλληλο. Συσκευέ IP68 μπορούν να μπουν για σύντομο διάστημα σε πισίνα, αλλά θα πρέπει μετά να τι ξεπλύνουμε με φρέσκο νερό. Ακόμα χειρότερη είναι η κατάσταση με το θαλασσινό νερό που εκτό από διάβρωση των ελαστικών μπορεί να προξενήσει σκουριά στα μέταλλα των θυρών. Οι εταιρείε λοιπόν δεν μπορούν να ελέγξουν όλου αυτού του παράγοντε. Δεν μπορούν καν να ελέγξουν αν ο χρήστη ακολούθησε τι ακριβεί μέγιστε προδιαγραφέ του IP67 ή 68. Αυτό είναι και ο λόγο που καμία απόλυτη εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση σε ζημιά από νερό ακόμα και σε διάβρωση συσκευέ. Και οι προσθέτε εταιρείε αποφεύγουν το χαρακτηρισμό αδιάβροχο ή waterproof και γράφουν water resistant. Ακόμα και αν το γράφουν μόνο με μικρά γράμματα σε μία σελίδα στο site τους που δεν μπαίνει ποτέ κανείς. Μην αντιμετωπίζει λοιπόν την πιστοποίηση IP68 σαν άδεια να κάνει ό,τι βλακεία θέλει με το κινητό σου και διάφορα νερά. Σκοπό τη πιστοποίηση είναι σε κάποιο ενδεχόμενο ατύχημα να μην κλέσει τη συσκευή σου. Όχι να το παίζει Aquaman που περιμένει τηλεφώνημα από την Justice League. Κάπω στι αρχές της προηγούμενη δεκαετία έκανε την εμφάνισή του εταιρείε που υπόσχονται πω μπορούν να μετατρέψουν κάθε κινητό σε διάβροχο. Ουσιαστικά, του στέλνει το κινητό σου και το ψεκάζουν με μια διάφανη, άκρο υδροφοβική επίστρωση. Και μετά σου το επιστρέφουν. Το πιθανότερο είναι πω έχετε δει βίντεο γιατί θα επιστρέψει στο Ιντερνετ. Συνήθω ψεκάζουν ρούχα ή παπούτσια και γίνονται τόσο αδιάβροχα που ακόμα και αν του ρίξει ένα κουβά με λάσπη, απλά γλιστράει από πάνω του. Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για ακριβώ τον ίδιο τύπο επίστρωση, αλλά υποθέτουμε πω κάτι τέτοιο θα ισχύει. Το πρόβλημα είναι πω αυτέ οι επιστρώσει είναι τεχνικά αδύνατον να παραμένουν μόνο πάνω στο κινητό. Ειδικά όταν αναφερόμαστε στο εσωτερικό των θυρών όταν βάζουμε και βγάζουμε βίσματα. Όσο σωστά λοιπόν και αν έχει γίνει η δουλειά, δεν πρόκειται να τα κρατήσει για πάντα. Και όπω είπαμε, η οπή για το βίσμα είναι ένα από τα ευαίσθητα σημεία για την είσοδο του νερού. Μάλιστα, μία από τι πρώτε εταιρείε που υποσχόταν αυτή την υπηρεσία ήταν η Liquipel. Η εταιρεία είχε περίπτωση CES το 2013. Σε εκείνη την έκθεση οι συνεργάτε από το κανάλι Tested του Adam Savage, από του Mythbusters, μίλησαν με την εταιρεία σχετικά με την υπηρεσία διαβροχοποίηση. Ενώ η ιστοσελίδα Liquid Pell και η εταιρεία υπάρχουν ακόμα, ρωτώντα στο live chat, με ενημέρωσαν πω πλέον δεν παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Πλέον. Απλά πουλάνε screen protectors. Και για να άλλαξαν εντελώ την υπηρεσία για την οποία ίδρυσαν ολόκληρη την εταιρεία και πήγαν μέχρι στη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση, κάποιο λόγο θα υπήρχε. Αν λοιπόν βρείτε κάποια σχετική διαφήμιση για κάποια άλλη υπηρεσία, εγώ προσωπικά δεν θα την εμπιστευόμουν. Εσά, ποια είναι η άποψή σα. Αν αγνωρίζετε διάβροχο κινητό, θα κάνετε ότι τι βλακέ σα κατέβει επειδή θα μπορούσατε, ή αναγνωρίζετε πω η προστασία είναι μόνο για ατυχήματα. Και τέλο, μήπω εσεί ή κάποιο φίλο σα είχατε κάποιο διάβροχο κινητό που τελικά πήγε άδοξο από νερό, γράψτε μα στα σχόλια. Αν σου άρεσε το βίντεο, ξέρει τι να κάνει. Αν δεν σου άρεσε το βίντεο, η δική σου IP είναι 0. -0. Γιατί και παίρνει πράγματα αρκετά μεγαλύτερα από ένα δάχτυλο και υγρά μπαίνουν αβέρτα. Είμαι ο Άγγελος Κυρίτσης και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά.